Λοιπόν, καταρχάς θετικό είναι ότι ο ρουκετοπόλεμος μετά από 2 χρόνια που έπεφταν έτσι κάποιες συμβολικές ρουκέτες θα διεξαχθεί κανονικά. Επίσης να σου πω ότι εδώ και 2 εβδομάδες τηλεφώνησε εδώ στο σταθμό μας κάποιος, δεν ξέρω από ποιο μέρος της Ελλάδας, και ρωτούσε αν θα γίνει για να έρθει διακοπές το Πάσχα εδώ. Ναι. Πολύ δεν ωραία. Ήξερα βέβαια να του πω το ανθρώπου. Ναι, καλά έκανες. Αυτός ήταν, ήξερε ότι έχουμε Πάσχα, ε. Δεν θα έχουμε Πάσχα. Όχι ρε παιδί μου. Υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να μην αναστηθεί. Ρε, εκείνος θα αναστηθεί. Αλλά οι Τούρκοι το ξέρουνε. Τους καλέσουμε και εκεί. Αυτό λέω. Δηλαδή, για εμάς το Πάσχα είναι... Όλα ανοίγουν. Το Πάσχα είναι δεδομένο βέβαια και εντάξει και μερικοί θα κάνουν και διακοπές πάνω τη δυσκολία που έχει η κατάσταση. Αλλά για τους Τούρκους δεν είναι δεδομένο. Όπως υποθέτω ότι και δεν ξέρουμε και εμείς τις ημερομηνίες του Ραμαζανίου. Άρα θα πρέπει να κάνουμε προβολή του ρουκετοπόλεμου. Νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε για την Τουρκία φέτος τουλάχιστον. Γιατί μπορούμε δεν να το μπορούμε. Κάνουμε. Έχει ανοίξει η γραμμή. Εντάξει. Έχει ανοίξει η Τουρκία. Υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές στην Τουρκία. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος. Ο οποίος δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία. Ο οποίος δεν νομίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και επειδή δεν είναι δεδομένο για τους μουσουλμάνους το Πάσχα, αυτό θέλω να πω, δεν είναι μέσα στα έθιμά τους, θα πρέπει να το ξαναθυμίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι ό,τι δεν προβάλλεται, ξεχνιέται. Και εμείς τουλάχιστον δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπήρχαν χρονιές και τα καλοκαίρια μέσα, έτσι, που είχαμε 100.000 τουρίστες. Τούρκους. Γιατί τους άλλους δεν είχαμε τίποτα. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα έχουμε 100.000, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν. Μια κορονοϊός, την άλλη Ουκρανία, την άλλη... Η Ουκρανία τουριστικά δεν ξέρω πώς θα μας επηρεάσει. Θα μας επηρεάσει, λες. Θα μας επηρεάσει. Γιατί ο πόλεμος δημιουργεί μια κακή ψυχολογία και δεν διευκολύνει πολύ μακριά τα ταξίδια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι επειδή ο Δήμος Χιού για παράδειγμα ή άλλοι φορείς γνωρίζουν από παλαιότερες καμπάνιες που γίνονταν στην τουρκική γλώσσα, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Βεργίνας έχει ειδικά πει ότι θα το κάνουν. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω για το ρουκετοπόλεμο, αλλά για την αγορά της Τουρκίας. Αλλά ειδικά στην αγορά της Μύρνης έχουμε πρόσβαση και πρέπει να θυμίσουμε και το Πάσχα και το ρουκετοπόλεμο. Γιατί έχω την άποψη, έχω την εντύπωση, δηλαδή ότι θα πρέπει να ανοίξουμε σιγά σιγά ξανά τον διάβλο Τουρκίας Ελλάδας. Τον τουριστικό διάβλο, η επαφή μεταξύ των ανθρώπων κάνει μόνο καλό, έχει μόνο καλά αποτελέσματα, το έχουμε δει στην πράξη αυτό. Έχουμε μηδενίσει το κοντέρ στον τουρισμό από την Τουρκία για λόγους που δεν οφείλονται σε εμάς. Ο κορονοϊός είναι πάνω από εμάς. Ο πόλεμος επίσης. Αλλά περνάει ο κορονοϊός, γίνεται ενδημική νόσος. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή το ίδιο κλίμα υπάρχει στην Τουρκία, κάποια στιγμή πρέπει να το σπάσουμε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρουκετοπόλεμος είναι η αφορμή για να το σπάσουμε αυτό, να θυμίσουμε ξανά την ύπαρξή μας, να θυμίσουμε ξανά τη γειτονία μας, να θυμίσουμε ξανά το έθιμο του ρουκετοπόλεμου, το οποίο αρέσει πάρα πολύ, να θυμίσουμε ξανά τα πασχαλιάτικα έθιμα, τα οποία δεν είναι μόνο ρουκετοπόλεμος, είναι και πολλά τα πράγματα, τα οποία είναι προσφυλή και οικία σε πολλούς Τούρκους στις μικρασιατικές ακτές και να αρχίσει σιγά σιγά να δημιουργείται ένα τουριστικό ρεύμα, το οποίο θα μας φέρει, αν θέλουμε να γίνει αυτό, θα μας φέρει και το μεγαλύτερο ρεύμα το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.